κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκι. Καλωσορίζουμε από το κλειστό της Μαντουλίδη Αρίνα. Θα παρακολουθήσουμε μαζί το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Άξονα και της Μακάμπι Τελαχήν. Ο Άξονας, ο οποίος είναι στο 8-1, η Μακάμπι Τελαχήν είναι στο 3-6. Είναι μια μαχητική ομάδα. Καλούνται να υπάρχει λάθος. Μετά από την πρώτη τους κατοχή, καλούνται να αναχαιτήσουν τον πυραυλοκίνητο Άξονα, ο οποίος μετράει μόλις μία ήττα στο πρωτάθλημα της Betson Elite στην Θεσσαλονίκη. Έχοντας χάσει μόνο από τους Σικάριους με 92-93 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Κάποια σύντομα στατιστικά που προκύπτουν για τον Άξονα είναι ότι έχει ένα τρομακτικό 91,8 πόντους στο ενεργητικό στα τελευταία 10 παιχνίδια, ενώ υπάρχει τρίποντο για την ομάδα της Μακάμπη από τον Δερμετζίδη, ο οποίος μίλησε πριν στην κάμερα και αναφέρθηκε κυρίως, τόνισε το αμυντικό κομμάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν έμφαση αυτός και οι συμπαίκτες του αν θέλουν να αναχαιτήσουν τον πυραυλοκίνητο Άξονα. Υπάρχει σκορ για πρώτη φορά στο παιχνίδι και για τον Άξονα, διαμορφώνοντας έτσι το 2-3 μέσα στη ρακέτα. Από τον Δερμίδη, ο οποίος είναι ένας από τους frontmen της ομάδας του Άξονα, Δερμετζίδης, άστοχος αυτή τη φορά. Και υπάρχει γρήγορο τρέξιμο. Θα στοχίσει όμως το Ερμίδης. Υπάρχει φάουλ. Το μάτς από πολύ νωρίς έχει πάρει φωτιά. Πάρα πολύ γρήγορο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Φαίνονται διατεθειμένες να τρέξουν. Αποφασισμένες για τη νίκη. 91,8 πόντι λοιπόν, σχεδόν 92 πόντι μέσος όρος για τα τελευταία 10 παιχνίδια για τους παίκτες του Άξονα. Στατιστικά ικανά να τρομάξουν οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα. Ο σκοράρι ο Τσόνης για την Κάμπη. 2-5, Ερμίδης. Υπάρχει deflection. Μπάλ θα καταλήξει στον Δερμετζίδη, στον frontman της ομάδας του Μακάμπη. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Ταχύτατος, υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι από τον Τζόνι, ο οποίος ακολούθησε τη φάση. Ο Δερμετζίδης, ο οποίος είναι ο frontman της ομάδας, όπως είπαμε, της Μακάμπη Τελ Αβίβ. Είναι ταχύτατος, είναι ένα πολύ εργαλείο στην περιφέρεια. Έχει πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, το οποίο το εκμεταλλεύεται συχνά για να απελευθερώνεται και από υψηλότερους αντιπάλους. Βυθίζεται τώρα ο Τζόνις μέσα στη ρακέτα. Θα πάρει την μπάλα, θα ευστοχίσει. Παρότι ο προσωπικός αντίπαλος έπαιξε καλή άμυνα. 4-9. Μακάμπι Τελ Αβίβ έχουν ένα μικρό momentum, έχοντας καταφέρει να περιορίσουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά την ομάδα του Άξονα, η οποία έχει σκοράρει μόλις 4 πόντους. Ιβάνης, εύστοχος σου για 3. 7-9. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τους παίκτες στον πάγκο. Πολύ ψηλό σκορ μέχρι στιγμής για 3 λεπτά. Δερμετζίδης θα πάρει ένα screen, πάει να βγάλει ένα pick and roll. Τον καρακατεύει. Δεν θα βγει, η μπάλα είναι για τον Άξονα. Κυπριανίδης. Καλωσοφάει στη γωνία. Την κορυφή τώρα για τον Τζιμπάνι. 10 δευτερόλεπτα για τους παίκτες του Άξονα. Το ξέρει, από τα 7 μέτρα θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για την ομάδα. Ο Αντικατζίδης προσπάθησε να πάρει την κατοχή, τα κατάφερε. Παναφορά στο διατρίς, άστοχο. Από τον Θαρόγλου, Δερμετζίδης. Καλουπτσόγλου, άστοχο διατρίς. Θα υπάρξει πλέξιμο από Καλουπτσόγλου. Οι τρίπλες σταματάει τα 19 δευτερόλεπτα την δυνατότητα να τρέξει. Τώρα θα πάρει την μπάλα, θα συνεχίσει σε ένα jump shoot από τα 5,5 μέτρα. Με μια καραμπόλα η μπάλα θα φτάσει στο Νερμίδη. Την
επίσης να έγινε φάουλ. Κοιτάξτε πώς πιέζει ο Δερμετζίδης στο προσωπικό του αντίπαλο στην περιφέρεια. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Και άλλο κλέψιμο. Λάθος πάνω στο λάθος. Η μπάλα θα καταλήξει στο Δερμετζίδη. Και θα πάρει ξανά την μπάλα στον Τσόνι. Να... όχι running floater, μια πάσα στην δεξιά πτέρυγα. Ένα άστοχο σούτ από τον Καραγιασίδη και άστοχο σούτ κάτω από το καλάθι από τον Ερημίδη. Καλουπτόγλου, Δερμετζίδης, θα περάσει έναν. Δεν θα περάσει, δεν ξέρει, θα κοπεί. Θα κοπεί εντυπωσιακότατα από τον Σαρόγλου, ο οποίος τρέχει. Περάει ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχουν αλλαγές. Θα αναγγελθεί αλλαγές. Κατσατούροφ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Τζιβάνης θα περάσει στον πάγκο. Αν το παιχνίδι εξακολουθήσει να κινείται σε τόσο υψηλούς ρυθμούς, θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους coach των δύο ομάδων να κάνουν σωστή συντήρηση ενεργειών των παικτών. Θα περάσει ο Γκράντες για τους Μακάμπι. Βελαχίν άστοχος στην πρώτη βολή. Κωστακίδης έστοχος στη δεύτερη, δεν πήρε ιδιαίτερο χρόνο για να συγκεντρωθεί. Δερμετζίδης βγάλει την πάσα πάρα πολύ γρήγορα τον Περγίδη. Υπάρχει deflection, δεν θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Να σούτα από τον το ίσιο των ελευθέρων βολών από τον Καρατζησίδη. Εύστοχο 8-11. Σταματάει την τρίπλα ο Κατσατούροφ. Έξυπνο καλάθι μέσα από τη ρακέτα. Κωστακίδη, Δερμετζίδης. Ήταν alert για να κλέψει, ο φυσικός αντίπαλος στην μπάλα. Για μία ακόμα φορά ο Σαρόγλου του διατρής έστοχος από τον Δερμετζίδη, ο οποίος είναι παντού. Είναι και καλός στο off-ball παιχνίδι του, κάτι που το αποδεικνύει εδώ πέρα. Βρέθηκε στην αριστερή γωνία από την κορυφή. Άστοχο σουτ. Να δει πάλι πλευρά τον Κωστακίδη. Η μάχη για το rebound. Τελικός νικητής τα δύο άξονας. Κατσατούροφ τώρα θα επαναφέρει. 10-14 το σκορ. Από ένα ομαδικό φάουλ με την κάθε ομάδα. Κατσατούροφ περάσει πανέμορφα, ταχύτατα, περίπτευνα. Θα φτάσει στο lay-up. Το αριστερό lay-up. Δερμετζίδης Γκράντας μέχρι μέσα, βγάλει τον Τόνι. Άστοχος αυτός. Τον Περγίδη, με συγχωρείτε. Κατσατούροφ τώρα. Μπάλα δεν θα πάει χαμηλά. Με στη ρακέτα, ενώ είχε πιστεί ξύλο του άξονα. Προϋποθέσεις εχνιδιασμού, βρίσκει δύο παίκτες μπροστά του. Θα τροφοδοτήσει τον ξύλο, ο οποίος θα κοπεί ο Γκράντας. Ο Μπεργίδης θα κοπεί εντυπωσιακά. Η μπάλα είναι πάλι για τους παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ υπάρχουν αλλαγές για την ομάδα του άξονα. Του Σουτζιάν θα περάσει. Μουστόπουλος θα περάσει. Και οι δύο παίκτες για την πρώτη φορά. Γκούμας θα περάσει στον πάγκο. Αλλά θα παιχτεί ένα pick and roll. Θα παιχτεί ένα pick and roll. Θα βγάλει αμυγός νικητή τον Κυπτιακού, ο οποίος δεν κατάφερε να πάρει το απόλυτο. Παρ' όλα αυτά θα πάει στην γραμμή έχοντας κερδίσει δύο ελεύθερες βολές. Υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές αλλαγές. Σαρόγλου ακούστηκε να λέει μας έχουν. Σαρόγλου ακούστηκε να λέει μας έχουν στο mismatch τώρα. Συμφωνώ.
χτυπάνε στα μισμάτσι οι παίκτες της Maccabi Tel Aviv στα πρώτα λεπτά. Τα εκμεταλλεύονται, τα ανοιχνεύουν πανεύκολα. Άστοχο στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Μισόπουλος για τρεις. Να άλλαξε μία φορά την μπάλα. Υπάρχει επιθετικό rebound, η μπάλα θα καταλήξει στο στη γωνία. Άστοχο ξανά, ξανά επιθετικό rebound αυτή τη φορά. Από τον ψηλό. Από τον Τζιάν, το φάουλ. Σίγουρα αυτή η φάση πρέπει να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Όχι τον κόδωνα του κινδύνου, εντάξει, λίγο εξτρεμισμός εκ μέρους μου. Αλλά αν μη τι άλλο είναι ένα καμπανάκι στην ομάδα της Maccabi Tel Aviv. Καθώς υπάρχει αμυντική ολιγορία με συνέχεια. Ήταν 3 επιθετικά rebound μέχρι στο άξονα. Άσχετα που δεν εκμεταλλεύτηκαν, δεν μετουσίωσαν κάποια από αυτά σε πόντους. Αν συνεχίσει κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν με τζίνει αυτοχή. Ακόμα μία γρήγορη πάσα στο Χατζατούρο. Το τροφοδοτήριο ψηλός από τον Τσουζιάν. Με αυτά και με αυτά βρέθηκε ελεύθερος. Βρέθηκε ελεύθερος ο Ορμίδης, ο οποίος έχει ξαναπεράσει τον αγωνιστικό χώρο. Έκαθε για πάρα πολύ λίγο στον πάγκο. 15 όλα, 2 και 16 μέχρι το τέλος, 2 από 2 τα ομαδικά φάουλ σε κάθε ομάδα. Θα πάρει ένα screen τώρα ο Γκράντας, δεν θα παίξει pick and roll, θα πάει μόνος του. Υπάρχει πιο rebound από τον ψηλό. Υπάρχει σαφής εντολή για να μην έχει συμβεί φάουλ και διακού θα πάρει το πιο rebound, δεν με τζίβεις. Στα 5 δευτερόλεπτα, προσοδοτήσει τον ψηλό, θα στοχίσει. Μάλλον θα βγει εκτός, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του ο center της ομάδας του Maccabi που έχασε την... ευκαιρία να σκοράρει δύο πόντους. Ο Κυριακού να σούτ από τα 6 μέτρα άστοχο από την ομάδα του άξονα, από τον Μουστόπουλο, από τον Τζόγλου. Το ύψος των αριστερών βολών, ταχύτατος, βρίσκεται σε σχετική αμυντική ανισορροπία την ομάδα του άξονα. Πήγε να το εκμεταλλευτεί, δεν τα κατάφερε. Φανταστική τρίπλα, σταυρωτή και πίσω από την πλάτη. Από τον Χατζατούροφ, ο οποίος κατέβασε σαν guard, σαν χειριστής. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο versatility στην ομάδα του άξονα. Παίκτες δεν έχουν πρόβλημα να παίξουν διαφορετικές θέσεις και να αναλάβουν χρέη διαφορετικού ρόλου. Κάτε εξοχήν, Δερμετζίδης θα κάτσει στον πάγκο, έχοντας επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο. Δεν μπορεί να παίζει σε ένα τέτοιο τέμπο για 40 λεπτά χωρίς να ξεψυχήσει εντός εισαγωγικών μέσα στο παρκέ. Δεργίδης θα περάσει στην θέση του. Μουστόπουλο και του Τσουτζιάν τώρα η ομάδα του άξονα με ένα ψηλό σχήμα. Ψηλό σχήμα μεν, γρήγορο δε. Γκράντας θα πάρει την μπάλα με τα χίλια ζόρια ο Κυριακού. Θα αλλάξουν οι δύο ψήλοι μεταξύ τους. Προσπαθήσει να αλλάξει με τον Γιαννάκη. Γιαννάκης και Κυριακού για την ομάδα της Maccabi. Επίσης ψηλό σχήμα. Δύο παίκτες εξωμετρικά μπορούν να είναι άνετα και οι δύο στη θέση του center. Παρ' όλα αυτά ο ένας παίζει 4, ο άλλος 5. Όπως φαίνεται σε αυτό το σχήμα ο Γιαννάκης παίζει 5, έχοντας βυθιστεί στη ρακέτα, έχοντας ως προσωπικό του αντίπαλο τον Μουστόπουλο. Αν υπάρξει low post μεταξύ των δύο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα δούμε πολύ σκληρές μάχες ή τουλάχιστον έτσι προμηνύεται. Μπάλα είναι για 14 δευτερόλεπτα για τους παίκτες της Maccabi. Γκράντας θα αναλάβει να επαναφέρει. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης μέσα στη ρακέτα, έτσι η γωνία... η μπάλα που πάει στη γωνία. Βεργίδης. Γκράντας. Στα 5 δευτερόλεπτα υπάρχει deflection, θα πάρει την μπάλα. Άστοχος κρεμασμένο από τα μαλλιά. Από τον Κυριακού, ο οποίος βρέθηκε σε μια θέση η οποία δεν είναι η κατεξοχήν, η φυσική του θέση. Κρίθηκε να πάρει ένα σουτ στο τέλος της
επίθεσης, πίεση χρόνου με πίεση αντιπάλου. Χριστόπουλος τώρα θα πάρει την μπάλα και θα την μετουσιώσει σε δύο εύκολους πόντους. Βεργίδης. Το μισό και παραπάνω καλάθι ήταν στον παίκτη, ο οποίος έδωσε την πάσα. Γκράντες θα πάρει την τελευταία επίθεση. Μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, θα πάει airball. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο 18-15. Ο μάτσος πάρει φωτιά από την αρχή και δεν αναμένεται να σβήσει, καθώς οι δύο ομάδες παίζουν κατ' εξοχήν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει καθιερωθεί κάποιος ρυθμός. Οι παίκτες του άξονα παίζουν κατ' εξοχήν γρήγορα, αλλά η ομάδα της Maccabi Tel Achim δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα να ματσάρει την ενέργεια αυτήν. Φαίνεται να μην έχει πρόβλημα να χορέψει τον χώρο που παίζουν στο παρκέ οι παίκτες του άξονα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γήπεδο του Μαντουλίδη College. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ άξονα και Maccabi Tel Achim. Οι παίκτες του άξονα είναι μπροστά με 3 πόντους. Βλέπετε ότι στο time out πήρανε περίπου διπλάσιο χρόνο οι παίκτες της Maccabi. Οι παίκτες του άξονα τέλειωσαν πολύ γρήγορα το time out και αμέσως πήγανε να εκτελέσουν κάποια στάκια για να μείνουν θερμοί, ζεστοί. Κάτι που δείχνει το πόσο δεν θέλουν να σπαταλήσουν καθόλου χρόνο. Αυτό αποτυπώνεται και στο παιχνίδι τους εντός των 4 γραμμών. Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει deflection στην πάσα του Βεργίδη, στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Κυριακού. Βεργίδης, ο οποίος θα αναλάβει να επαναφέρει. Γκράντας, Κυριακού, κυκλοφορεί, μπάλα βρέθηκε ελεύθερο σούτ από την κορυφή για τρεις άστοχα από τον Τόνι, ο οποίος έχει περάσει τεχνός εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Κυπριανίδης θα πάρει την μπάλα έχοντας καλό off-ball movement, θα αποστάρει τον Τόνι. Θα βγει μπάλα ξανά εκτός της ρακέτας, υπάρχει παράβαση όμως. Η μπάλα είναι ξανά για τον άξονα. Δεν πίνει, Maccabi Tel Achim, με συγχωρείτε. Δεν αναμένεται να πέσει το tempo απόψε στο Μαντουλίδη College. Θα πάρει ένα screen τώρα ο Γκράντας. Κυριακού θα κοπεί εντυπωσιακά. Κατοχή είναι ξανά για τον Τσόνι, για τους Maccabi Tel Achim. Πάει μέχρι μέσα ξανά το επιθετικό rebound. Νέος χώρος επιθετικών rebound αυτή τη φορά για τους παίκτες της Maccabi Tel Achim. Κερδίσει δύο ελεύθερες βολές. Εύστοχος στην πρώτη. Κερδίζει τα συγχαρητήρια από τους παίκτες του, από τους συμπαίκτες του πάγκο. Δερμετζίδης τους κάθεται ακόμα στον πάγκο. Ατατούροφ. Ερμίδης. Θα πάει χαμηλά η μπάλα. Πολύ σκληρό φάουλ που κέρδισε Σαρόγλου. Μάλιστα το φάουλ είναι ψηλά σε προσπάθεια. Πιθανότατα ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν τόσο γρήγορος δεν θα είχε προλάβει να γυρίσει και θα είχε πάρει ενδεχομένως το φάουλ πιο πριν, επομένως χαμηλά. Θα στοχίσει στην πρώτη ο Σαρόγλου. Εύστοχος στη δεύτερη. 19-17. Το γύρο step από τον Γκράντα. Τόνις θα στοχίσει. Τέρμπολ. Χατζατούρα από τον Κατάπιε εντός εισαγωγικών. Θα κατεβάσει τώρα την μπάλα στο διατρίς μαρκαρισμένο από την κορυφή. Άστοχο από τον Μαργόνι, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Μας έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μπορείτε να δείτε στο Facebook, στην σελίδα της Μπασκετάκη Σαλονίκα League. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ηλικιακή διαφορά που έχουν με τους παίκτες της Maccabi.
ανέφερε ότι οι παίκτες του άξονα είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία. Αυτό πάντως δεν φαίνεται να τους επηρεάζει στην ταχύτητα. Όχι μόνο τώρα, γενικά. Άστοχος στην πρώτη ο Κυριακού. Έχει επανάληψη της βολής. Θα έχει στοχίσει. Έστοχος στη δεύτερη. Ακούγεται συνεχώς κάποιος να λέει παίκτες από τον πάγκο των του άξονα, και Κυριανίδης θα αφήσει την μπάλα στο παρκέ. 21-19. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Κυριακού θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα εκτελούν επιθέσεις οι παίκτες κατέρωθεν. Και το γεγονός ότι δεν συμβαίνει σε μία φάση, συμβαίνει κατά εξακολούθηση. Η μπάλα κόλλησε. Για να δούμε ποιος είναι ο ήρωας που θα κατεβάσει την μπάλα. Place your bets. Σαρόγλου θα αναλάβει τα χρέη να κατεβάσει την μπάλα. Δεν έχει πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα ούτε από το στεφάνι όταν κολλάει, ούτε από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη. Άστοχος και στη δεύτερη ο Κυριακού. Γκράντας. Βεργίδης, Γκράντας στην κορυφή. Θα πάρει ένα ημισκριν. Φτηνό λάθος. Καθώς η πάση στο τσόνι δεν ήταν καλή. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα εκτελούν επιθέσεις και οι δύο ομάδες. Οι παίκτες του Μακάμπι πριν, ενώ θα κλέψουν εδώ πέρα, έκαναν μια επίθεση με σουτ, με αξιοπρεπές σουτ κιόλας στα 4-4,5 δευτερόλεπτα, έχοντας φτάσει στην αντίπαλη ρακέτα. Γρήγορη πάσα, άστοχη όμως. Βεργίδης δεν κατάφερε να συγκρατήσει, μάλλον κατάφερε να συγκρατήσει, αλλά βγήκε και αυτός εκτός αγωνιστικού χώρου. Μαζί με την μπάλα, Δερμετζίδης για τους Μακάμπι ετοιμάζεται να μπει. Θα αλλάξω εσένα, λέει στον Καλτσιτζόγλου. Υπάρχει φάουλ ξανά. Ένα όλα, 7-33 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Δεν θα αλλάξει τελικά τον Καλτιτζόγλου, θα αλλάξει τον Βεργίδη. Ο Κυριάκος Βεργίδης, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Πυραυλοκίνητος γκάρντ της Μακάμπι. Εύστοχος στη δεύτερη. Ο Τουρσουτζιάν. Εύστοχος είναι τώρα ο Κυπριανίδης πριν ήταν στη γραφή των ελευθερών πολλών και το συγγνώμη. Χατζατούρος. Σκληρό επιθετικό φάουλ από τον Σαρόγλου, ο οποίος δεν συμφωνεί, τουλάχιστον αυτό δείχνει η γλώσσα του σώματος. Η κατοχή είναι για τους Αχίν, οι οποίοι προηγούνται με έναν πόντο. Ο άξονας έχει κάνει 4 φάουλ, έχει συμπληρώσει τα ομαδικά μέσα σε ούτε 3 λεπτά. Μία ακόμα δυνατή πάσα, μία ακόμα πάσα η οποία δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει γκάρντ της ομάδας της Μακάμπι. Ο Γκράντας αυτή τη φορά, προηγουμένως ήταν στη γωνία ο Βεργίδης. Οργόνης. Μέσα, άστοχος όμως. Ο Ερμίδης υπάρχει μάχη εδώ με την κόρη, γιατί το κόρη μπάουντ δεν θα πάρθει. Και έτσι ο Τόνις βρήκε ελεύθερο το σουτ, ελεύθερο το διάδρομο. Χατζατούροφ δεν προσπάθησε να του κάνει κάποιο φάουλ και να δώσει και ελεύθερη βολή, έχοντας προφανώς στο μυαλό του τα 4 ομαδικά.
Ο Δερμετζίδης έκανε πάρα πολύ φιλότιμη προσπάθεια μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν είχε κάποια τύχη, καθώς ο αντίπαλος πήρε και σκόραρε. Είχε πολύ μεγάλη ψωμετική διαφορά. Για να δούμε που θα πάρει το αίμα του πίσω τώρα. Μπερδεύεται. Έχει πέσει κάτω. Σηκώνεται τώρα ο Κυριακού. Ο Κυριακού, ο θηριώδης γκάρτ της ομάδας της Μακάμπη. Τι έλεγα εγώ τόση ώρα? Ερμίδης. Σταυρωτές, ο Δερμετζίδης πιέζει πάρα πολύ το προσωπικό του αντίπαλο πάνω στην μπάλα. Στη μέσα, άστοχος ο ίδιος το επιθετικό rebound ο Κυπριανίδης. Θα βγάλει αυτή τη φορά τη ρακέτα. Έξω από τη ρακέτα. Στοχίσει ο Μαργώνης. Δερμετζίδης. Το Eurostep, άστοχο airball στο 30 και τώρα υπάρχει ο Περισσέστερ ιδιασμός για μία ακόμα φορά για τους παίκτες του άξονα. Επιτυχημένος ο ιδιασμός από τον Ερμίδη. Στο διατρίσιο τον Δερμετζίδη, έστοχος, είχε βρεθεί ελεύθερος, είναι μάλλον ο τελευταίος παίκτης που θες να αφήνεις ελεύθερο σε τέτοιες περιστάσεις της ομάδας του Μακάμπι. Εδώ πέρα η μπάλα έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι στον Κατσίδη. Υπάρχει φάουλ, το οποίο έχει πάρει ο Δερμετζίδης έχοντας περάσει τη γραμμή των δεύτερων βολών. Αντικατζίδης θα περάσει στη θέση του Μαργώνη για τους παίκτες του άξονα. Νομίζω ότι είναι 8 γι' αυτό. Όσο είναι τόσο είναι, απλά δεν το πέρασε. Άστοχος. Στην πρώτη βολή ο Δερμετζίδης. Ένα λέει άλλο, δεν το βάλαμε. Το χασίκατε. Σίγουρα. Άστοχος και στη δεύτερη. Θα επαναληφθεί όμως η βολή. Οι παίκτες του άξονα μπήκαν πιο γρήγορα στη ρακέτα από ό,τι ορίζει ο κανονισμός και από ό,τι έκριναν οι ρεφ. Θα εστοχίσει ο Δερμετζίδης. 29 όλα. Απόλυτη ισορροπία στο σκορ μετά από 15 λεπτά. 15 αγωνιστικά λεπτά στο διατρίς άστοχο. Από Χατσατούροφ. Τώρα τρέχουν οι παίκτες της Μακάμπι. Βγάζει στο Κυριακού. Μια όμορφη πάσα. Ο Καλουπτσόγλου. Ετοιμάζεται να περάσει ο Τζιβάνης. Θα πάρει και τι ώρα στο πάρκε για τους παίκτες του άξονα. Γυρίζει κοντά στους πάντες. Ο Ερμίδης. Κυριακού. Θα πάρει τα βήματα. Θα βγάλει την πάσα εκεί που είναι κανένας. Θα πάει κατά ανάγκη στη γωνία. Είχε ένα εντυπωσιακό καλάθι ο Γκράντας. Κάνει χειρονομία να ηρεμήσουν οι παίκτες του. Βέβαια αυτό μια κουβέντα είναι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Έξω ο Χατσατούροφ, μέσα ο Τζιβάνης. Έξω ο παίκτης του άξονα. Βολές είναι. Βολές είναι. Υπάρχει μια συνεννοησία, είναι βολές. Οποιοδήποτε φάουλ πλέον. Αν εστοιχίσει και στις δύο Γκράντος θα αυτή τη διαφορά στις 4. 10. Ωραίο κλίμα στην κλειστό του Μαντουλίδη College. Εύστοχος στην πρώτη, εύστοχος και στη δεύτερη ο Γκράντας. Είτε είναι μέσα ο Γκράντας είτε ο Δερμετζίδης, ο οποίος
κοιτάξτε τι κάνει για να μην πάρει την μπάλα ο προσωπικός του αντίπαλος. Ο Ερμίδης, το 3-3 έστοχο. Από τη γωνία, τον Κωνσταντίνη, ο οποίος τα στατιστικά είναι τρομακτικά. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή. Υπάρχουν εκατέρωθεν αλλαγές. Τεράστια οι αλλαγές. Κύπρι. Κυριακίδη στα... Καρακασέδης και συγχωρείτε το περάσει για τους Μακάμπι. Κυπριανίδης θα περάσει εκτός για τους παίκτες του άξονα. Πάσε επιθετικό rebound. Βερμετζής δεν θα πάρει το σουτ. Για τρεις. Γκράντας Βερμετζίδης. Το power δίδυμο, power duo στην περιφέρεια της Μακάμπι. Σκληρό παιχνίδι, κλέψιμο από τον Ερμίδη. Ο Γκράντας, πολύ γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Άστοχος εδώ τώρα ο Ερμετζίδης, ο οποίος σηκώνει το χέρι σαν να λέει δικό μου φταίξιμο, sorry. Μια ακόμα φωνή για να βρουν τις παίκτες τους γρήγορα οι... παίκτες που είναι στον αγωνιστικό χώρο την δεδομένη χρονική στιγμή. Αυστηρό man-to-man στο αμυντικό σύστημα των παίκτων του άξονα. Καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, Τσόνης θα περάσει εκτός, Γιαννάκης θα περάσει μέσα μετά από πολλή ώρα για τη Μακάμπι. Η οποία Μακάμπι μετά από 16,5 περίπου λεπτά έχει κρατήσει μόλις τους 32 πόντους τους παίκτες του άξονα. Είναι από μόνο τη μία νίκη αυτό. Ο Γκράντας θα εθνιδιάσει επιτυχώς. Στην διαφορά στους 3 πόντους, 32-35. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι παίκτες της Μακάμπι φάουλ. Πάνω στην άμυνα του Δερμετζίδη ο Ερμίδης θα σκοράρει ένα τρίποντο. Κωστακίδης θα προσπαθήσει να ενοχλήσει την επαναφορά, θα τα καταφέρει μερικώς. Είναι και αυτά τα mind games που παίζουν μερικές φορές οι παίκτες, ακόμα και αν δεν πήρε την μπάλα στο υποσυνείδητο τουλάχιστον των παίκτων της Μακάμπι έχει μεγάλο αντίκτυπο. Τους νιώθουν πολύ πιο κοντά, αγκώνονται. Τώρα υπάρχει φάουλ. Κέρδισε ο Κωστακίδης. Γκράντας θα περάσει στον... Γκράντας θα περάσει στον πάγκο, Βεργίδης θα περάσει εντός. Φάουλ είναι αμυντικό. Ένα από τα λίγα παράδοξα στο άθλημα του μπάσκετ. Παρότι έριξε τον αντίπαλό του, ήταν σε κίνηση. Ο Ερμίδης, ο οποίος πήγε με πάρα πολύ μεγάλη φόρα κινούμενος προς τη ρακέτα των αντιπάλων του, Δερμετζίδης. Καρακασέδης. Γιαννάκης. Άκρος μπασκετικό επώνυμο. 35-37. Όποιο φάουλ γίνει θα στείλει τους αντιπάλους στις βολές. Κωστακίδης. Το βιολί του. 37-37. Δερμετζίδης. Πάρει το screen από τον Γιαννάκη, ο οποίος βυθίζεται μέσα στη ρακέτα. Ρόχνεται σε κακή θέση για να διεκδικήσει κάποιο επιθετικό rebound. Υπάρχει σύρτο μπάσκετ τώρα. Έπεσε κάτω ο... το μάλιστα. Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει time-out το οποίο δίνεται από τον διαιτητή, λίγο ανορθόδοξο, αλλά δίνεται. Να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στην ιδιαίτερα τεταμένη ατμόσφαιρα στο Μαντουλίδη College. Υπήρξαν πολύ σκληρές αψημαχίες αρχικά με τον
Κωστακίδη και τον Γιαννάκη. Ο δεύτερος αποβλήθηκε. Ο Κωστακίδης πήρε μια τεχνική ποινή. Υπάρχει τάφ και σε αυτόν και στον πάγκο της ομάδας του Άξονα. Ο Μαργόνης μετά με τον... με κάποιον παίκτη Μακάμπι και λεκτική διαφωνία, πολύ σκληρή. Ακούστηκαν κάποια λόγια τα οποία αν ακούγαν οι διαιτητές μπορεί και να τον απέβαλαν. Μετζίδης, έχουμε παιχνίδι. Κανονικά το μόνο που θα έπρεπε να μετράει. Θα κερδίσει δύο βολές. Είναι πέσει σιγά σιγά τα decibel στο Μαντουβλίδης College. Άστοχος στην πρώτη, ίσως επηρεασμένος από το κλίμα. Ο Μιτσέλης, ο οποίος κάνει κάποια επιτόπια άλματα για να ζεσταθεί, έχοντας περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Ερμίδης, φανταστική πάσα μέσα στη ρακέτα, αλλά θα κοπεί. Ο Αντικατζίδης, Ερμιτζίδης. Έχει βήματα όπως ισχυρίζεται ο Ερμίδης και ο Μαργόνης στον πάγκο. Ο Ερμετζίδης θα πάει ξανά στην γραμμή των ελευθέρων βολών. Ένα και 18 απομένει για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Εύστοχος στην πρώτη, 37-39 το σκορ. Θυμίζουμε οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ για αυτή την περίοδο. Και στη δεύτερη. Γκράντας. Εύστοχος, απίστευτο καλάθι και φάουλ από τον Ερμίδη. Περνώντας τις πάντες και τα πάντα για μία ακόμα φορά. Που χρεώθηκε στο Δερμετζίδη. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη τύχη να κόψει εκεί πέρα τον αντίπαλό του. Δεν είναι ο φυσικός αντίπαλός του. Δερμετζίδη θα κατεβάσει τώρα την μπάλα. Δεργίδης. Τσόνης. Πάει μέχρι μέσα. Φανταστική προσπάθεια, χρησιμοποιώντας το ύψος του και την ταχύτητά του. Αυτά τα δύο στη συνάντηση βγάλανε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Ερμίδης. Δεν θα πάρει κάποιο screen. Έχει αντίπαλο τον Δερμετζίδη. Αστυχώς διορθώνω. Τελικά Ερμίδης και Δερμετζίδης είναι ένα match-up το οποίο γίνεται φυσικά μέσα στο παιχνίδι. Είναι ο φυσικός του αντίπαλος, διορθώνω για τα προηγούμενα λεγόμενά μου. Να το διακρίσει, κόβεται από τον Δερμετζίδη ο Ερμίδης. Τώρα δίνει την μπάσα στον Καρακαστίδη. Υπάρχει παράβαση, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Ο Γιαννάκης, ο οποίος έχει αποβληθεί ο θηριώδης σέντερ της ομάδας της Μακάμπη. Οπότε υπάρχει η λειψανδρία και, και στη ρακέτα των Μακάμπι. Ενδεχομένως οι εναπομείνοντες ψηλοί Τσόνης και Καρακασέδης να πρέπει να παίξουν κάποιες υπερορίες. Στο 2-3 έστοχο, έστοχο στο 2-3 στο τέλος της περίοδου από τον Καλουπτσόγλου. Μίχρονο στο 40-45 υπέρ των Μακάμπι. Η ομάδα του Άξονα έχει πετύχει 40 πόντους έχοντας καταφέρει να παίξει το παιχνίδι, το μπάσκετ που θέλει. Όχι όμως να καταφέρει να προηγείται. Το γρήγορο παιχνίδι στον Άξονα ταιριάζει πολύ καλά
σίγουρα οι παίκτες της Μακάμπη έχουν καταφέρει να το ματσάρουν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια αυτού του συναρπαστικού παιχνιδιού. Είστε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Μαντουλίτης College, στο γήπεδο. Το μάτς είναι 40-45 υπέρ της ομάδας της Μακάμπη. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες σε πολύ ψηλό τέμπο, έχοντας στερεοποιήσει την κάμερα για να μην πέσει, έχοντας σκοράρει 4 στα 12 σουτ 3 πόντων οι παίκτες του άξονα, έναντι 4 στα 10, υψηλό σκορ. Επίσης, ιδιαίτερα χαμηλός για την ομάδα της Μακάμπη είναι ο δείκτης assist λαθών, μετρώντας 12 assist για 4 μόλις λάθη. Οι παίκτες του άξονα έχουν 14 assist για 7 λάθη. Οι βολές είναι 6 στις 10 έναντι 11 στις 14 για άξονα και Μακάμπη αντίστοιχα. Πολλά επιθετικά rebound επίσης για τις δύο ομάδες, 7 και 6 αντίστοιχα για άξονα και Μακάμπη. Πολλές assists, κάτι που υποδεικνύει τον πλουραλισμό στην επίθεση και των δύο ομάδων. Στρέφουμε σε πολύ λίγο. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η τρίτη συναρπαστική, όπως προμηνύεται, τρίτη περίοδος. Η μπάλα είναι για τον άξονα. Πιέζει ο Τσόνης, πιέζει και ο Καλφουτσόγλου. Αν είχατε την παραμικρή αμφιβολία για το τέμπο του παιχνιδιού, νομίζω ότι μόλις διαψευστήκατε από το πως η ένταση υπάρχει πριν καν μπει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Πίεσης του παίκτη που αναλαμβάνει τα χρέη της επαναφοράς. Ερμίδης, καστή πάσα, άστοχη. Βεργίδης θα προστατέσει με το σώμα του έχοντας κατοχυρώσει την μπάλα. Οι δύο ομάδες δεν κρατιούνται. Μάλιστα στο ημίχρονο ήρθε παίκτης της Μακάμπη, μου διαφεύγει ποιος. Κυριακού ευστοχή για 2 έχοντας βουτιστεί στη ρακέτα. Ήρθε παίκτης της Μακάμπη στη γραμματεία και λέει σε 5 και ξεκίνα το. Χαρακτηριστικά. Ενώ υπάρχει καλάθι του φάουλ από τον Γκούμα. Με τον άξονα 42-47. Βερμετζίδη θα ξαναπεράσει τον αγωνιστικό χώρο αλλάζοντας τον Βεργίδη. Είτε Βεργίδης είναι μέσα είτε Δερμετζίδης, η ομάδα της Μακάμπη έχει γρήγορα πόδια στην περιφέρεια. Χαμηλό κέντρο βάρους, το οποίο μπορούν να δημιουργήσουν, να σουτάρουν, να παίξουν άμυνα πάνω στην μπάλα, ειδικά ο Δερμετζίδης. Εύστοχο στη δεύτερη. Γκράντας, 1-2. Θα τροφοδοτήσει τον Κυριακού. Double team πάνω του. Για λίγο τουλάχιστον ο Δερμετζίδης θα πάρει ένα screen από τον ψηλό, δεν θα μπορέσει με τίποτα να βγάλει ένα pick and roll. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η πρόθεσή του, αλλά και να ήταν δεν θα είχε κάποια τύχη. Έχοντας περικυκλώσει σαν φρούριο την ρακέτα τους οι παίκτες του άξονα. Με δυσκολία η επαναφορά θα πάει στον Δερμετζίδης. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Προσπαθεί να πάει η μπάλα στον ψηλό, τα deflection. Τελικό στοιχηθείς ο Κωνστακίδης. Στο διατρίς φαίνεται καλό, στο διατρίς φαίνονταν καλό. Θα στοχίσει ο Χατατούροφ, υπάρχει επιθετικό rebound. Ακόμα ένα στο διατρίς, εύστοχο αυτή τη φορά από τον Ερμίδη. Δύο στρίχνει τη διαφορά σε απόσταση αναπνοής. Γκράντας. Το screen θα πάρει από τον Τζόνα, τον Ίνος μπορείτε. Θα στοχίσει. Σε μια ατομική προσπάθεια. Καρτατούροφ. Βρέθηκε ελεύθερος. Διατρής εύστοχος ο Κωνστακίδης. Δερμετζίδης θα κατεβάσει μια ακόμα μπάλα. Τζόνης. Άστοχος. Και βρεθεί ελεύθερος
με ένα δεξί hook αυτή ο ύψος περίπου των ελευθέρων βολών. Θα στοχίσει. Γκράντας. 23 άστοχο. Κυβερνετζίδη ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Ο Κυριακού θα καταφέρει να πάρει την μπάλα. 49 όλα. Έχοντας περάσει 2 και 20 στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει φάουλ. Τον Κωστακίδη. Υπάρχουν παίκτες κάτω πάλι. Πολύς εκνευρισμός. Σκουπίζεται το παρκέ με κάποιους ανορθόδοξο τρόπο. Κατατούρα θα επαναφέρει. Airball, αλλά υπάρχει φυσικό rebound, δεν έχει αναμειωθεί ο χρόνος, οπότε η μπάλα δεν πρέπει να το κάνει. Στην διατρής έστωχο από τον Σινίκη ύποπτο Κωστακίδη, ο οποίος έχει 0,8 MVP, δηλαδή πρακτικά σε 8 στα 10 παιχνίδια βρίσκεται στη θέση του MVP. Προαναγγέλλεται time out μετά από βήματα. Όντως, τώρα θα πάρει time out. Μάλιστα ο Άξον έχει καταφέρει να απαντήσει μέσα σε 2 και 46 μου πήρε ώρα να το βρω, δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά στο σχολείο. Μέσα σε 2 και 46 λοιπόν έχει καταφέρει να βάλει 12 πόντους. Πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη η τιμή των πόντων που σκοραρίστηκαν. Ειδικά βρισκόμενοι με την πλάτη στον τοίχο, χάνοντας οι πολύποντες βασικά. Για να είμαστε πιο ορθοί, με 5 πόντους από τους αντιπάλους τους, 40-45. Το σκορ πλέον είναι 52-49. Χαμόγελα τώρα στον πάγκο του Άξονα. Οι παίκτες του Άξονα οι οποίοι δεν χρειάζονται παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα, μερικές δεκάδες δευτερόλεπτα για να συνεννοηθούν και να ξαναπεράσουν στο παρκέ. Οι παίκτες της Μακάμπι τώρα θα... δεν θα σηκωθούν ακόμα, παίρνουν το χρόνο τους. Τώρα θα περάσουν τον αγωνιστικό χώρο, δείχνει το πόσο confident είναι οι παίκτες του Άξονα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Χατζατούρο. Δούμας, περάσει πανέμορφα. Ο Κωστακίδης, ο οποίος θα κλέψει με τώρα την μπάλα. Παίκτες του Άξονα. Για φάουλ. Φάουλ που έχει χρεωθεί το νούμερο 34 του Σουζιάν. Βράντα. Θα βρει τίχο. Θα βγάλει έξω ενώ υπήρχε μισμάτς. Εφόσον είχε μπροστά του ψηλό αντίπαλο, ο Τσόνης θα είχε κοντύτερο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχε καθόλου αντίπαλο μπροστά του. Βρέθηκε στιγμία ελεύθερος, πήρε την μπάλα, σούταρε και τιμώρησε την αμυντική ολιγορία. Στην αντίπαλη πλευρά θα περάσει από την εσωτερική ο Ερμίδης, την οποία είναι ένα όμορφο καλάθι. Ερμετζίδης από τη γωνία θα τροποδοτήσει μέσα στη ρακέτα ο Καλπουτζόγλου, ο οποίος θα ξαναπάρει και θα ευστοχίσει. 56-53. Η φορά στους 3 υπέρ του Άξονα, δεν λέει να ξεφύγει πάνω από τους 5 πόντους η διαφορά. Άστοχος τώρα ο Κωστακίδης, ο οποίος τολμώ να πω ότι σε περίπτωση νίκης του Άξονα έχει βάλει πολύ γερές βάσεις για ένα ακόμα MVP στο ενεργητικό του για φέτος. Παραλίγο να κλέψει τώρα ο Κωνσταντίνος την μπάλα.
Περνάει το κέντρο ο Γκράντα στα 18 δευτερόλεπτα. Φανταστική πάσα, λέιζερ. Φανταστική πάσα μέσα στη ρακέτα. Το τελικό αποτέλεσμα του Κυριακού. Κατσατούροφ. Όμορφη φάση, μία ακόμα. Κρυφιτζιάν, τελικός αποδέκτης. Δεμετζίδης. Θα πάρει ένα σκρίν από τον Τόνι. Περάσει, υπάρχει μισμάτς τώρα με τον Κωστακίδη και τον Τζόνι, ο οποίος θα κλέψει. Βγάλει την πάσα στην αριστερή πτέρυγα. 14, ένα σουτ σαν ελεύθερη πόλη, άστοχο. Ο ίδιος το επιθετικό rebound του Κριστιαν. Τώρα καλάθι δεν θα μπει, υπάρχει φάουλ για δύο βολές. Πολύ ψηλό σκορ, μέσα σε 25 και κάτι έχουν μπει 58 και 55 πόντι αντίστοιχα. 113 στο σύνολο, ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά όπως είπα δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά στο σχολείο. Με το ζόρι περνούσα την τάξη. Όπως με το ζόρι αναπτύσσεται και κάποια διαφορά στο παιχνίδι για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Έστωχο στη δεύτερη ο Γιάννη λοιπόν. Περάστε οι αλλαγές. Περάσουν οι αλλαγές για την ομάδα του Άξονα. Μουστόπουλος και Κυπριανίδης θα περάσουν εντός, έχοντας λάβει την... το OK από τη γραμματεία. Δερμετζίδης. Θα περάσει από μέσα, θα πάει σε ένα πολύ περίτεχνο αριστερό lay-up, θα στοχίσει. Κυπριζιάν. Διανίδης, μου συγχωρείτε. Κατσατούροφ. Ένα Κυπριατρής, άστοχο. Γκούμα, ο οποίος θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Μπάλανε ξανά για τους παίκτες του Άξονα. Ο Στακίδης δεν τους στέχτηκε ούτε δευτερόλεπτο. Σκαστή πάσα πρώτη στον Δερμετζίδη. Περνάει με ωραία σταυρωτή τον πρώτο αντίπαλο, τον Στακίδη, για λίγο τουλάχιστον. Παίζει overplay άμυνα ο δεύτερος. Υπάρχει για rebound, όχι, υπάρχει προσπάθεια για rebound. Μετά από άστοχο σου του Τσόνι, ο οποίος τον εισπέρα παρά την υψομετρική του προδιάθεση για να παίζει 4-5, τον βλέπουμε στην περισσότερο στη θέση του 3-4. Αλλά θα αναπηδήσει 3-4 φορές στη Στεφάνη, θα πέσει μέσα. Ο Τσόνις θα βάζει λίγο με την τύχη του, λέγοντας κάποιες κουβέντες όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Πάει μέχρι μέσα ο Γκράντας. Δεν θα πάρει κάτι αξιόλογο, δεν θα στοχίσει, δεν θα εκμεύσει κάποιο φάουλ. Η ομάδα του Άξονα, η οποία είναι μπροστά με 6 πόντους και έχει κάνει μόλις ένα φάουλ με 3-25 να απομένουν. Ένα σούτ από 5 μέτρα περίπου, άστοχο. Δερμετζίδης θα κατεβάσει, θα πιστεί να κατεβάσει μία ακόμα επίθεση, ενώ βγάζει την μπλούζα ο Καρακασέβης. Ήξης ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος έχει αναλάβει χρέη και προπονητή. Ο Γκράντας πετυχαίνει ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι, πολύ δύσκολο. Από την αντίπαλη πλευρά τώρα. Δεν πρόλαβα να δω τα δευτερόλεπτα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα.
Σατούρο, Βερμελτίδης. Η διαφορά έχει πάει στους 7 πόντους. Υπάρχει φάουλ, κράτημα, όπως λέει ο διαιτητής, με το νούμερο 9. Τον Κωνστακίδη δηλαδή. Τράντας. Καλουτσόγλου, σαχτά δευτερόλεπτος πάρει ένα σούτ έχοντας τον προσωπικό του αντίπαλο τον Κυπριανίδη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, δεν είναι κακός αμυντικός. 1-2, θα πάει μέχρι μέσα, όχι, και τελείχο μπροστά του. Ενώ ο Μουστόπουλος τώρα θα χρεωθεί με επιθετικό φάουλ. Συμπληρωμένα ομαδικά για τον άξονα. Βερμετζίδης. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ οι παίκτες του άξονα, για να δούμε αν θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν αυτό οι παίκτες της Μακάμπη σε αυτά τα τελευταία 2-5. Πάσα στην αδύνατη πλευρά, η οποία καθιερώθηκε σε αυτήν την επίθεση να είναι το κέντρο. Όσο περίεργο θα φαίνεται αυτό. Θα πάρει την εσωτερική ο Γκράντας να θα πάει στη γραμμή. Κατάφερε να πετύχει το απόλυτο. Βεργίδης θα περάσει μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Καλπουτζόγλου θα πάρει τα εύσημα από τον Καρακασέδη. Άστοχος στην πρώτη. Ψυχώνει ο Καλουμπτζόγλου. Ο Καρακασέδης, με συγχωρείτε. Παίκτη του, ο οποίος έχει αναλάβει ο πρώτος και χρέη προπονητή. Άστοχος και στη δεύτερη, υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει κάποιος μικροτραυματισμός, ίσως ο Κυριακού φαίνεται να μην πετάει καλά το πόδι του και θα αλλάξει. Θα κάτσει στον πάγκο, θα περάσει ο Καρακασέδης στο γήπεδο. Ζητάει πάγκο τώρα ο Καλουτζόγλου, ενώ υπάρχει άστοχο σούτ για τρεις από τους παίκτες του άξονα. Τεράστια Αλεξανδρία άμα δεν μπορέσει να συνεχίσει ο Καλουτζόγλου. Κυριακού, με συγχωρείτε, καθώς υπάρχει και η αποβολή του Γιαννάκη από το πρώτο ημίχρονο. Καρακασέδης. Υπάρχει τέλος της επίθεσης, δεν το είχαν αντιληφθεί οι παίκτες της Μακάμπη. Έχει κλειστεί εκεί πέρα ο Τόνις. Κατσατούρος θα επαναφέρει 1-17 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Έχουμε 29 λεπτά περίπου μπάσκετ. Έχουμε 64-57 πόντους αντίστοιχα. Έχουμε αρκετή ώρα να δούμε σκορ από οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Παρότι το τέμπο παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ερωμένα ομαδικά για Μακάμπι. Γνώρισαν τα ομαδικά και η Μακάμπι. Κατσατούρο, θα πάρει ένα screen. Δεν υπήρχε ούτε αλλαγή ούτε γρήγορη ακολούθηση από τον Γκάντα, οπότε βρέθηκε ελεύθερος και το εκμεταλλεύτηκε παίρνοντας ένα σούτ. Άστοχο όμως ο Τσόνης. Βγάλει έναν εφηβιασμό με τα λεβόμενο στην αμυντική ανισορροπία που επικρατούσε στην ρακέτα του άξονα. Κατσατούρος τώρα με 8 δευτερόλεπτα. Προσπάθησαν, ενώ υπάρχει σούτ για 2 από τον Μουστόπουλο.
υπάρχει στήριγμα. Πριν το σούτ έγινε περίπου στα 7 με 8 δευτερόλεπτα και οι παίκτες των Μακάμπι φώναζαν 3-2-1 για να βάλουν τους... για να δώσουν την ψευδή εντύπωση ότι τελειώνει η επίθεση. Μιλάμε για Mind Games άλλου επίπεδου απόψε, κυρίες και κύριοι, στο κλειστό του Madrid College. Μεγάλο παιχνίδι, εύστοχο στην πρώτη. Μετζίδης εύστοχος και στη δεύτερη. Από τον Τούροφ. Τούροφ, πολύ καλή άμυνα, πιεστική πάνω στην μπάλα του Τόνι, ο οποίος κυνηγάει το βλέψιμο. Τριανίδης, θα πάει μπάλα χαμηλά στην πλήρα στα 8 λεπτά. Θα χτυπήσει σε σώμα μπάλας, σε σώμα παίκτη του άξονα η μπάλα. Υπάρχει σκληρό φάουλ και είναι για δύο βολές στα απομένουν λίγα δευτερόλεπτα. Υπάρχει φάουλ σε νεκρό χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Όπως φαίνεται, ναι, γιατί δεν υπάρχουν παίκτες να προσπαθήσουν να πάρουν κάποιο rebound. Ποιος θα κάνει το φάουλ? Ποιος θα κάνει? Φάουλ το οποίο χρεώθηκε στον... τον Γκούμα, εύστοχο στην πρώτη. Τον Τερμετζίδη. Εύστοχο και στη δεύτερη, η διαφορά στο τρίποντο 66-63. Όπως φαίνεται, ναι, ήταν μόλις τώρα ενημερώθηκε ο πίνακας. 66-63 λοιπόν οι παίκτες του άξονα έχουν καταφέρει να καλύψουν μια διαφορά 5 πόντων και να είναι μπροστά με 3, καλύπτοντας συνολικά 8 πόντους από το τέλος της δεύτερης περίοδου μέχρι το τέλος της τρίτης. Αρχίζουμε να είμαστε σίγουροι για το ντέρμπι, το οποίο καλά κρατεί. Για μία ακόμα φορά οι παίκτες του άξονα θα μπουν πιο πριν από τους παίκτες της Μακάμπι στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά επιστρέφουν και οι παίκτες της Μακάμπι, για τους οποίους είναι η κατοχή. Όλα έτοιμα λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη περίοδος, Τερμετζίδη. Συμπιατρής από τη γωνία, άστοχο από τον Μπεργίδη, ο οποίος μπορεί να προσφέρει γρηγοράδα έχοντας λογικά φρεσκάδα, μένοντας πολύ ώρα στον πάγκο. Άστοχο σουτ μόνο τα μπλο, Τερμετζίδης τρέχει σαν σύμπουνας. 1-2 Τόνις. Θα σκοράρει για 2. 66-65. Τεράστιο παιχνίδι για την αναμέτρηση, για τη 10η αγωνιστική της Betson Elite Salonika League. Θα βάζει με τον εαυτό του Γκούμας, ο οποίος δεν πήρε το απόλυτο, θα πάει στη γραμμή για δύο βολές όπως και να έχει. Δερμέ. 10-3.
Κόστος 10. Συν 10, 49 και το 13. Άστοχο στην πρώτη. Ο Κούμας. Έστοχο στη δεύτερη. 67-65. Το ντέρμπι καλά κρατεί στο Μαντούλη της College. Θα βρισκόταν ελεύθερος σε πάρα πολύ πλέον εκεί θέση ο Γκράντας, αλλά υπολόγισε μπορεί τον Τζενοδόχο, υπήρχε deflection. Ο Τσόνης θα πάρει την μπάλα, θα κάνει το σκορ 67-67. Σχεδόν οποιοδήποτε χοντρό εντός εισαγωγικών λάθος τιμωρείται σχεδόν ακαριέα και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Πάρει ένα screen το οποίο δεν θα το εκμεταλλευτεί ο Ερμίδης, ο οποίος δεν σπέρασε να βρει το χώρο. Υπάρχει φάουλ και χειροκροτήματα από τον πάγκο των παικτών του άξονα. Υπάρχει δύο βολές. Υπάρχουν δύο βολές. Ο Γκούμας θα είναι αυτός που θα κερδίσει ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Και πλέον οι παίκτες του άξονα έχουν ευστοχήσει σε 9 από τις 17. Αρχίζει να χαλάει σιγά σιγά το ποσοστό τους. Τώρα 9 στις 18, 50%, αλλά οι δύο πόντοι που έχασαν την ευκαιρία να βάλουν οι παίκτες του άξονα εκμηδενίζονται. Όχι εκμηδενίζονται, έρχονται από το follow του Κωστακίδη, ο οποίος είχε χώρο να τοποθετηθεί κατάλληλα. Ψυχολόγησε πλήρως την πορεία της μπάλας. Η μπάλα ξανά για τους παίκτες του άξονα μετά από άστοχη επίθεση. Φανταστική πάσα μέσα στη ρακέτα, όχι με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη από τον Αντικατζίδη. Ράντας. Θα πάρει ένα screen. Βλέπει στην αδύνατη πλευρά, από εκεί στη ρακέτα, Τσόνης. Στα 6 δευτερόλεπτα, δεξί κουκ, άστοχο. Η μπάλα θα πάει ξανά στους Μακάμπι και επειδή είχαν ακουμπήσει την μπάλα παίκτες του άξονα, ανανεώθηκε και ο χρόνος. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε χτυπήσει ταμπλό η μπάλα. Πάρα πολύ όμορφη φάση από τον Κωστακίδη, ο οποίος είναι ασταμάτητος. Πραγματικά έκανε μια όμορφη ραβέρσα προσπερνώντας δύο αντιπάλους σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο Κωστακίδης, ο οποίος έχει κάτσει και ελάχιστα στον πάγκο. Ντερμετζίδης. Παίρνει στην εσωτερική. Υπάρχει φάουλ, έχει κερδίσει φάουλ για δεν είναι για δύο βολές όπως ακούστηκε από τον πάγκο του Μακάμπι. Το φάουλ που χρεώθηκε στον Ερμίδη. Περάστε για αλλαγές. Περάστε. Υπάρχουν αλλαγές. Ούτου Τζιάν περνάει μέσα. Ερμίδης πάει έξω. Έχοντας επιτελέσει και αυτό το σπουδαίο έργο. 7-21 για τη λήξη του παιχνιδιού. Εκτός φυσικά του δεδομένου του ενδεχομένου της παράτασης. Το οποίο είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς να το πούμε. Αλλά δεδομένης της εικόνας είναι ανοιχτό. Το Στακίδης θα παραλίγο να χάσει από τον Ντερμετζίδη, ο οποίος παραμόνευε. Ακολουθούσε τη φάση. Άστοχος του τώρα τον Τερμιτζάν. Ένα ακόμα επιθετικό rebound, δύο στην ίδια φάση για τον Κωστακίδη. Θα βγάλει μια απίστευτη φάσα, η οποία μετά το deflection θα φτάσει στον Κουρκουζιάν, ο οποίος θα βγάλει μέσα από μέσα προς τα έξω στην κορυφή και ο Κωστακίδης θα έχει στοχίσει σε ένα ακόμα σουτ. Τι μάτς βλέπουμε. Με αυτά τα 7 μέτρα με μεγάλη καμπύλη από τον Βεργίδη. Ο Κωστακίδης θα κατεβάσει και ένα rebound. Αμυντικό αυτή τη φορά. Σε δύο επιθέσεις έχει πάρει 3 rebound. Δύο επιθετικά, ένα αμυντικό. Κουρκουζιάν θα πετύχει δύο ακόμα πόντους κάτω από τη ρακέτα.
Κωνστακίδης και οι υπόλοιποι το πανηγυρίζουν με το δίκιο τους. Η διαφορά έχει φτάσει στους 9 πόντους, έχει αρχίσει να ξεφεύγει σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Έχοντας μόνο 6 και 24 για το τέλος της τέταρτης περίοδου και συνεπώς του παιχνιδιού. Τα δύο μάτσα, όπως μπορείτε να δείτε, τώρα μπορείτε να δείτε, είναι 1 και 2 για Άξονα και Μακάμπι αντίστοιχα. Μακάμπι, οι οποίοι μπορούν να ματσάρουν την ενέργεια στα 33,5 που έχουμε παίξει χοντρικά, για να δούμε αν θα μπορέσουν να αποτυπώσουν τη ματσαρισμένη ενέργεια και στον πίνακα του σκορ στο ταμπλό, γιατί φαίνεται να έχουν ξεμείνει λίγο από ενέργεια παρόλη την σπιρτάδα που έχουν. Τώρα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο πάλι μετά από αρκετή ώρα από τους παίκτες του Άξονα. Μακάμπι, οι οποίοι έχουν κολλήσει στο νούμερο 67 του ενεργητικού τους για πολλή ώρα. Σιγά σιγά επιστρέφουν οι παίκτες. Από 20 τίποτα για τις δύο ομάδες, 20 στα 39 ο Άξονας, 20 στα 40 η ομάδα της Μακάμπι. Σχεδόν απόλυτη ισορροπία σε αυτό. Απόλυτη ισορροπία και στα blocks, 3 για κάθε ομάδα. Περμετζίδης, απόλυτη ισορροπία και στα λάθη, 8 για 8. Που για τέτοιο τέμπο 8 λάθη σε 33,5 δεν είναι καθόλου πολλά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ λίγα. Θα πάρει ένα screen το Ροβερκίδης, υπάρχει deflection από τον τρόπο που κινήθηκε ο Κυριακού, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Φάνηκε σαν να είχε πρόθεση να πάρει την μπάλα και να πραγματοποιηθεί ένα pick and roll. Θα χάσει την μπάλα του Άνης χτυπώντας του στο πόδι του. Κατσατούροφ είναι αυτός που θα εκτελέσει τον εκδιασμό. Περμετζίδης, πανέμορφη φάση. Πανέμορφη φάση από την αριστερή πτέρυγα, παίρνοντας στον αριστερό διάδρομο. Διαφορά είναι ξανά στους 9 όμως. Πρέπει να βρουν τρόπο να παίξουν άμυνα οι παίκτες του Μακάμπι. Το κάνουν εδώ πέρα με το κλέψιμο του. Φανταστική φάση με το κλέψιμο του Γκράντα, ο οποίος έδωσε στον Δερμετζίδη. Προσπάθησε να παίξει ένα γρήγορο παιχνίδι με τελικό αποτέλεσμα τον Κυριακού, δεν θα τα καταφέρει όμως. Δερμετζίδης από τα 7 μέτρα. Δεν υπάρχει κάτι, έπεσε κάτω του Σουζιάν, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, δεν θα την καταφέρει να την κρατήσει, ενώ υπάρχουν και αλλαγές. Κερδίζουμε, λέει ο Μαργόνης χαρακτηριστικά, κάνοντας την χειρονομία να ηρεμήσει ο συμπαίκτης του. Περμετζίδης. Συγκρατεί ο Γκράντας. Θα παίξει στα πόδια τον αντίπαλό του, θα παίξει ένα pick and roll με τον Κυριακού, ο οποίος θα στοχίσει. Υπάρχει θετικό rebound και επίθεση για 11 με τον Δερμετζίδη. 1-2, θα προσπαθήσει να βγάλει την μπάσα στον Τζόνι. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα έχει βγει εκτός περιμέτρου. Άστοχος Κωνστακίδης. Κατεβάζει μια ακόμα μπάλα. Υπάρχουν βήματα βεβαίως. Έχει ακουφίσει την μπάλα και την ξανακούμπησε για να δώσει πάσα. Διπλή τρίπλα. 4-35 σκορ με το σταγονόμετρο για τη Μακάμπι. 78-69. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν κάτι. Έχουν 4 στα 16 τρίποντα, έχει πέσει το νούμερό τους. Είχαν 4 στα 18 σε κάποια, 4 στα 12 με συγχωρείτε, σε κάποια φάση. Μεγάλη καμπύλη του Δερμετζίδη για τους 3 πόντων. Παγίδα τώρα στον Κωνστακίδη. Θέλετε να έχουν ανοιχνεύσει οι παίκτες της Μακάμπι τους βασικούς πυλώνες των αντιπάλων, τους βασικούς κινδύνους. Κουρτουζιάν παίρνει θέση, μάχη για να πάρει το εκπληκτικό rebound, έχοντας δώσει προηγουμένως μάχη για να τομοθετηθεί καταλήλως ανάμεσα σε δύο αντιπάλους.
του Κυριακού και Δερμετζίδη. Η μπάλα είναι εκτός. Κυλάει ο χρόνος, δεν κυλάει υπέρ του Μακάμπι. Γκράντας. Για να δούμε. Πάρει ένα screen από τον Τόνι. Πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Κατατούροφ, ο οποίος κατεβάζει τώρα την μπάλα σαν guard. Τόνι τον ακολουθάει. Βγάλει την μπάλα στην γωνία. Πάσα χαμηλά εκεί που είναι μόνο ο Κυριακού. Υπάρχει φάουλ του Κωστακίδη, το παραδέχεται αμέσως. Αμέσως. Φάουλ το οποίο είναι στο 4-9. Δερμετζίδη και τέταρτο φάουλ του Κωστακίδη στο παιχνίδι. Τουλάχιστον αμυντικά μπορούν να χτυπήσουν πάνω σε αυτόν οι παίκτες της Μακάμπη. Υπάρχει μια διαφωνία ως προς το αν είναι το τέταρτο ή το πέμπτο φάουλ του Κωστακίδη. Συνεχίζει, οπότε είναι το τέταρτο. Υπάρχει ακύρωση του παιχνίδιου. Δεν είχαν περάσει μέσα οι αλλαγές, οι οποίες ήταν να πραγματοποιηθούν. Ερμίδης θα περάσει μετά από αρκετή ώρα. Δερμετζίδης έχουμε πει στα τελευταία 4 λεπτά χαμόγελα από τον Κωστακίδη. Δερμετζίδης λέει στον συμπαίκτη του να αλλάξει, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Θα σουτάρει για τρεις, η μπάλα θα βγει. Θα μπει και θα βγει ο Καλυψόγλου. Θα πάρει το φάουλ μετά από το τυπικό rebound του Κυριακού. Που κέρδισε, που χρεώθηκε, με συγχωρείτε, στον Γκούμα. Το συγκεντρώνεται. Καλουπτσόγλου, εύστοχος. 78-70. 78-70 ήταν και το χθεσινό σκορ, θυμίζουμε, μεταξύ του Lethal Pistols. Σικάριος. Το έχει Σικάριος, με συγχωρείτε. Λάθος το όνομα. Γιάννη. Γκούμας. Το φως. Και φτεκόρη πάνω το Κατσατούροφ και σύντια. Για 3 πόντους, η διαφορά στους 10 πόντους σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο. Το 3 είναι το μόνο που μπορεί να σώσει πλέον τους παίκτες του Μακάμπι. Υπάρχει επιθετικό rebound του Τόνι, δεν υπάρχει φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Γκράντας. Τώρα baseball πάσα. Δεν υπάρχει ούτε επιθετικό ούτε αμυντικό φάουλ τον ή από τον Ερμίδη. Θα χάσουμε ξανά την μπάλα και υπάρχει φάουλ για να αναστηθήσουμε κάπως το ρυθμό τους. Τον αντιπάλων τους, Μαργώνης χειροκροτάει από τον πάγκο. Ερμίδης θα κληθεί να επαναφέρει. Προσπαθούν να αλληλοεμψυχωθούν, αν μου επιτραπεί η λεξιπλασία, οι παίκτες της Μακάμπη. Βλέποντας τη διαφορά να έχει πάει στους 12 πόντους για πρώτη φορά σε ένα, στο πιο κομβικό σημείο βασικά. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να καθαριστεί το παρκέ από υδρότα. Εφόσον είχε πέσει ο Γκράντος, αν δεν κάνω λάθος. Ο διευθυντής του έδειξε χαρακτηριστικά να σηκωθεί. Υποδεχνύοντας ότι δεν υπάρχει κάποιο φάουλ υπέρ του στην προηγούμενη φάση. Κατσατούροφ. Δεν θα παίξουμε με το χρόνο οι παίκτες του άξονα. Δεν ήταν το πιο τεχνικά σωστό πράγμα να κάνουν, να πάρουν σου 3 πόντων. Θα μπορούσαν να
ροκανίσουν λίγο ακόμα το χρόνο. 2 και 3 για το τέλος. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Τζακού. 3-3 άστοχο από τον Δερμετζίδη και κάπου εδώ πέρα πλάστικα γίνει ξεκάθαρα υπέρ των Άξονα. Εδώ και ώρα βασικά. Ο Αντικατζίδης ζήτησε την πάσα από τον χειριστή της ομάδας προτού καν αυτός περάσει το κέντρο. Τσόνης, αμυντικό rebound μετά από άστοχο του το Ταχίδη. Κρατάει σταθερό Τσόνης, παίρνει την μπάλα. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Ο Λιτζόγλου δεν θα στοχίσει. Αλλάζουν τώρα την μπάλα. Μετζίδης καλό passing game, breath και ελεύθερος. Βεργίδης για ο Καλουπτζόγλου με σχόλιο. Για τρεις. Υπάρχει φάουλ που έχει θεωθεί στον Τουρτσοφιάν. Συμπληρωμένα μαζικά για άξονα. Άξονας έχει συμπληρώσει τα μαζικά φάουλ. Τώρα Γκράντας. Για τρεις. Έστωπα φορά από τον Καλουπτζόγλου. Διαφορά πέφτει κάτω από τους 10. Παγίδα από τον Δερμετζόγλου. Τον Δερμετζίδη και τον Γκράντα. Παρόλα αυτά θα βρεθεί σου για τρεις από την γωνία. 86-74 το σκορ. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Δερμετζίδης προσπίση. Υπάρχει φάουλ. Τέταρτο φάουλ το 34. Του Τζιάν θα πάρει το τέταρτο φάουλ. 49 δευτερόλεπτα. Πόσο? 49 δευτερόλεπτα. Δεν έτρεξε. Δεν έτρεξε προηγουμένως. 49 κιλό. Μια συνεννοησία μεταξύ του ρεφ και της γραμματείας. Για το αν κύλησε ο χρόνος ή όχι, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι κύλησε. Ομαδικά είναι. Το 34 έκανε καλό φάουλ. Κυριακού θα εξελέξει ένα ακόμα ζευγάρι ελεύθερων βολών. Έφυγε την πρώτη. Έστωχο στη δεύτερη. Συγκεκριμένη γροφιά, 86-76. Κουστακίδης πάει ανάμεσα σε τρεις, θα σκοράρει. Στο δεξί διάδρομο θα αργήσει να πάει πίσω, υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα. Βρέθηκε ελεύθερος ο Δερμετζίδης στο φουτάρι για τρεις. Θα ευστοχίσει. Υπάρχει baseball πάσα με τελικό αποδέκτη των Κουστακίδη. Βασικά με αρχικό και τελικό αποδέκτη, δεν άλλαξε την μπάλα με κάποιον άλλον. Δερμετζίδης, ένα ακόμα στο 3, όχι, έχει τελειώσει, όχι δεν έχει τελειώσει, παίζει ακόμα. Το παιχνίδι, υπάρχει φάουλ του Τσάνι. Το Σουτζιάν θα πάει στο... στην άλλη πλευρά του γηπέδου, δεν είναι πολλές. Κωστακίδης, καθημερινή 20 δευτερόλεπτα. Όλα όπως φαίνεται για την ομάδα του Άξονα. Δεν θα εκδηλωθεί επίθεση. Θα εκδηλωθεί επίθεση. Άστοχο σου για τρεις, ένα fan shoot από τον Ερμίδη. Τσόνις θα σουτάρει. Θα σουτάρει, μετράει αν μπει. Δεν θα μπει. Λοιπόν, τελικό σκορ. Ωραίος. Τελικό σκορ λοιπόν 90-79 σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ντέρμπι για, τολμώ να πω, για 34 περίπου λεπτά. Από εκεί και πέρα οι παίκτες του Άξονα όχι μόνο είχαν κάποια διαφορά, αλλά την μεγάλωσαν κιόλας, γιατί και από πριν είχαν κάποια διαφορά, αλλά κατάφεραν να την κρατήσουν και να την αυξήσουν. Η διαφορά είναι 11 πόντους. Οι παίκτες του Άξονα οι οποίοι πλησίασαν το μέσο όρο στο ενεργητικό τους που έχουν στα τελευταία 10 παιχνίδια, το οποίο είναι η 91,8 πόντι. Θα προχωρήσουμε.
προχωρήσουμε στην πρώτη θέση. Οι Μακάβι θα προχωρήσουν στο 3-7. Στο 9-1 είναι οι παίκτες του άξονα πλέον, οδηγούν την κούρσα στην Betson Elite Thessalonica League. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού, δεδομένου και του τελευταίου 5 λεπτού που έγινε η πλάστικα ξεκάθαρα υπέρ του άξονα. Κάπου εδώ πέρα η μετάδοση και η δουλειά μας θα τελειώσει. Από όλους τους παίκτες, από όλο το επιτελείο, από όλο το staff, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο, οπτικό, ακουστικό υλικό, να ακολουθείτε τα όνειρά σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Επίσης να ευχαριστήσουμε το ΙΕΚ Όμηρος, το οποίο με τη συνεργασία του στο μπασκετάκι με έφεραν εδώ πέρα. Είναι ο λόγος που είμαι μπροστά από ένα μικρόφωνο και εκπέμπω. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε καλά τις γιορτές, να αγαπάτε τους δικούς σας ανθρώπους και όχι μόνο. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.